Γεια σας Techmaniacs, είμαι η Στάβη Καρβέλη και είμαι μαζί σας για άλλο ένα επεισόδιο Techmaniacs Flashback. Μετά από 15 μέρες της απουσίας είμαι και πάλι εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλο αυτό το καιρό που αποστέλλατε τα μηνύματά σας για το αν είμαι καλά, για το τι γίνεται με το Flashback, αλλά θέλω να σας καθησυχάσω όλους διότι είναι όλα μία χαρά. Και ο λόγος για τον οποίο δεν πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο επεισόδιο είναι διότι πραγματοποιούνται κάποιες εργασίες, γιατί μετακινούμαστε σε σερβερ και θα ανανεωθεί και η ιστοσελίδα μας. Όμως τώρα, επειδή είμαι δυναμικά εδώ, πάμε να δούμε τα νέα της εβδομάδας που πέρασε. Η γνωστή και πολύ αναμενόμενη σε όλους μας ναυαρχίδα της Samsung Galaxy S5, και ενώ λέγαμε όλοι, wow, το Galaxy S5 θα διαθέτει αναγνώριση ήριδας και πω, και ξαφνικά δεν θα διαθέτει αναγνώριση ήριδας. Θα διαθέτει όμως σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων. Συγκεκριμένα θα έχει ενσωματωμένη αναγνώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων σε κάποιο μέρος της οθόνης, μάλλον στο κάτω μέρος, οπότε θα κουμπάμε το δαχτυλάκι μας στη συσκευή και η συσκευή θα ξεκλειδώνει. Όπως είναι γνωστό, το Samsung Galaxy S4 και το Samsung Galaxy Note 3 αναβαθμίζονται ήδη σε Android 4.4.2. Τι θα γίνει όμως με την αναβάθμιση των Samsung Galaxy S3 και Note 2 ΟΕΟ? Τα νέα είναι καλά, αν και είχε γίνει ένα ολόκληρο serial με την αναβάθμιση 4.3 Jelly Bean για το S3. Έχουμε την ενημέρωση εκ των έσω ότι μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα έχουν αναβαθμιστεί και οι δύο συσκευές σε Android 4.4.2 KitKat. Άρα λοιπόν, οι κάτοχοι θα πρέπει να είστε ευχαριστημένοι να κάνετε λίγη υπομονή, γιατί σε λίγο καιρό μέχρι τον Μάρτιο θα τρώτε σοκολάτα KitKat και εμείς επιτέλους θα ηρεμήσουμε από τον καταιγισμό των ερωτήσεών σας. Το μικρό αδερφάκι του Sony Xperia Z1, το Z1 Compact, έρχεται στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα το είδαμε στο κατάστημα you.gr στην ενδεικτική τιμή των 549 ευρώ, αλλά σε προπαραγγελία. Η συσκευή αναμένεται να είναι διαθέσιμη σε 4 χρώματα, άσπρο, μαύρο, κίτρινο και ροζ. Για να θυμηθούμε λίγο τα χαρακτηριστικά της συσκευής, θα έχει Snapdragon 800, οθόνη 4,3 inches με 720p ανάλυση, MIMI RAM 2 GB, καθώς επίσης και 21 MP κάμερα. Σε αυτή τη τιμή, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η συσκευή τα σπάει. Δεν είναι μόνο η Samsung και η Apple που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία αναγνώρισης των δακτυλικών αποτυπωμάτων, αλλά πρόκειται να το κάνει και η LG. Και όχι μόνο σε μία ναυαρχίδα παρακαλώ, αλλά σε περισσότερες. Συγκεκριμένα, αναμένεται εκτός από το LG G3 να το πραγματοποιήσει και στο LG G Pro 2. Λίγο πολύ, σε όλους μας έχει τύχει να θέλουμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο στο YouTube. Το βιντεάκι κλασικά να κολλάει, στη συνέχεια να αρχίζει να μας πάει τα νεύρα, εμείς να θέλουμε να σπάσουμε τον υπολογιστή, να βρίζουμε σαν κλασικοί ελληνάρες που είμαστε, λες και το βιντεάκι θα πάρει μπρος. Αλλά η Google θέλησε να μας βοηθήσει με την ιστοσελίδα Video Quality Reports, η οποία στην ουσία μας λέει πόσο καλά ανταποκρίνονται οι internet providers στο YouTube streaming. Συγκεκριμένα μας λέει σε τι ποιότητα είναι καλό να βλέπουμε τα βίντεό μας, τι ώρα και τι μέρα είναι καλύτερη η θέση του streaming. Οπότε λοιπόν, αγαπητέ Techmaniac, καλό θα είναι πρωτού κλείσεις το βιντεάκι για να τσεκάρεις την ταχύτητά σου, σου λέω ότι δεν έχεις να πας πουθενά. Διότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέχρι στιγμής τώρα στον Καναδά, αλλά αναμένεται να έρθει και στη χώρα μας αργότερα. Θυμάστε το LG G Flex, τη συσκευή με την εύκαμπτη οθόνη? Λοιπόν, καταφθάνει στην Ευρώπη από την 1η Φεβρουαρίου. Αρχικά δεν είχαμε πληροφορίες για την τιμή, βέβαια μετά είδαμε να κάνει την εμφάνισή του σε κάποια διαδικτυακά καταστήματα. Συγκεκριμένα στη Μεγάλη Βρετανία είδαμε οι τιμές να κυμαίνονται από 690 ευρώ μέχρι 720, στην Γερμανία από 850 ευρώ μέχρι 900 και στη Γαλλία από 750 ευρώ και άνω. Τσουχτερή η τιμή μπορούμε να πούμε, αλλά για μια τέτοια πρωτοποριακή συσκευή πιστεύω ότι είναι καλά. Η Apple αναμένεται τον Ιούνιο του 2014 να ανακοινώσει δύο συσκευές. Η μία θα έχει 4,8 ίντσες οθόνη και η άλλη 5,7 ίντσες. Η συσκευή με τις 4,8 ίντσες θα διαθέτει 6 χιλιοστά πάχος, θα έχει σταθεροποιητή εικόνα στην κάμερα και 720p ανάλυση. Για να δούμε λοιπόν τι είχε γράψει ο Δημήτρης ο Αμπράζης στις 12 Ιανουαρίου του 2013. Λοιπόν,
Μπορεί το iPhone 5S να ανακοινώθηκε προχθές, αλλά μην περιμένετε το iPhone 6 να ανακοινωθεί το Σεπτέμβρη του 2014. Σύμφωνα με τις πηγές μας, το επόμενο iPhone θα ανακοινωθεί τον επόμενο Ιούνιο, πριν καν το iPhone 5S κλείσει χρόνο. Ευχαριστώ. Την Παρασκευή που μας πέρασε, η Apple γιόρτασε τα 30 χρόνια από το πρώτο Mac computer. Συγκεκριμένα επιστράτευσε ένα σωρό από καλλιτέχνες και δημιουργούς για να μας δείξει πώς τα Macs άλλαξαν τον τρόπο που εργαζόμαστε και διασκεδάζουμε. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι στο βιντεάκι δεν αναφέρθηκε καν ο Steve Jobs. Γαϊδουριά, μπορώ να πω. Ωστόσο, Apple, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το HD2 και το Optimus L9-2 αναμένεται να αναβαθμιστούν σε Android 4.4.2 KitKat μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2014, μετά από ανακοίνωση της LG Ελλάς. Ωστόσο, βέβαια, η εταιρεία δεν μας έχει ανακοινώσει την ακριβή ημερομηνία της αναβάθμισης. Την εβδομάδα που μας πέρασε, αναρτήσαμε review για το MLS IQ Tab Astro 3G, το οποίο το έκανε ο Δημήτρης ο Αμπράζης και είναι ένα λεπτομερές, εκτενές, τέλειο, δημιουργικότατο review, το οποίο δεν έχετε παρά να ανατρέξετε στην κατηγορία reviews και να το αναζητήσετε. Αυτά ήταν τα νέα της εβδομάδας που πέρασε. Μείνετε συντονισμένοι, διότι η ανανεωμένη σελίδα του techmaniacs.gr έρχεται. Και μην ξεχνάτε, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, like στη σελίδα μας στο Facebook και αν θέλετε να στηρίξετε το show και thumbs up. Μέχρι το επόμενο Techmaniacs Flashback, φιλάκια!